Με χορηγό επικοινωνίας στο Λαντένα, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει απόψε σε επίσημη πρώτη το θεατρικό έργο «Όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του». Είναι το πρώτο θεατρικό έργο που φέρει την υπογραφή του επιτυχημένου σεναριογράφου και αγαπημένου ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιώργου Καπουτσίδη. Απευθεία σύνδεση με το θέατρο του ΘΟΚ και τον Δημήτρη Κώστα. Δημήτρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Νικήτα, κυρίες και κύριοι, από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, όπου σε λίγα λεπτά ανεβαίνει η παράσταση «Όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του». Όπως είπες, ο καταξιωμένος ηθοποιός και σεναριογράφος Γιώργος Καπουτσίδης βρίσκεται στην Κύπρο, είναι αυτή την ώρα εδώ μαζί μας για να μας πει έτσι τι να αναμένει ο θεατής, ο οποίος έρχεται για να παρακολουθήσει την παράσταση. Κύριε Καπουτσίδη, καλώς ορίσατε στην Κύπρο. Καλώς σας βρήκα, γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αγάπη σας. Τι πρέπει να αναμένει ο θεατής, ο οποίος έρχεται να παρακολουθήσει την παράσταση, μια πολύ αναμενόμενη παράσταση, η οποία έκανε μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Θα βρίσκεται εδώ στην Κύπρο μέχρι τον 30 Δεκεμβρίου, όπου θα δίνεται παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πέστε μας, τι πρέπει να αναμένει ο θεατής. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου για την πρόσκληση, την τόσο τιμητική πρόσκληση, και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ πολύ όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτή την παράσταση. Το Γιάννη τον Παρασκευόπουλο, το σκηνοθέτη μας, και φυσικά τον υπέροχο θείασο των 8 εξαιρετικών ηθοποιών. Νομίζω ότι ο θεατής θα γελάσει, θα ευχαριστηθεί, θα συγκινηθεί, θα αγαπήσει τους ήρωες και μετά νομίζω θα έχει και την όρεξη να βγει έξω, να πιει ένα ποτάκι με την παρέα του και να συζητήσει αυτό το οποίο είδε. Νομίζω ότι θα ζήσει μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία. Είναι ήρωες που τους αγαπάς, που τους πονάς, που τους νοιάζεσαι, που τους καταλαβαίνεις. Δεν έχουν δίκιο σε όλα, έτσι. Αλλά είναι πραγματικά δικοί σου άνθρωποι, είναι κομμάτι του εαυτού σου, είναι ούτως ή άλλως κομμάτι δικό μου, δηλαδή είναι κάτι πολύ αληθινό αυτό το οποίο έγραψα. Και είναι οι φόβοι και οι ανασφάλειές μας, οι αγάπες, οι έρωτές μας, οι χωρισμοί μας, όποια και αν είναι η ηλικία μας, όποια και αν είναι η καταγωγή μας. Γράψατε αυτό το έργο το 2019. Ναι. Ποια ήταν η έμπνευση, έτσι, και ποια μηνύματα, κοινωνικά μηνύματα θέλετε να στείλετε μέσω αυτής της παράστασης? Η ελευθερία, νομίζω, είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω. Να είμαστε ελεύθεροι. Να είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε για τη ζωή μας. Εμείς ξέρουμε καλύτερα τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει ευτυχισμένο. Να μην έχουμε εμπόδια από κάποιους, να μην έχουμε αυστηρές συμβάσεις, από τη στιγμή που το μόνο που θέλουμε είναι η ελευθερία και η ευτυχία και το καλύτερο για μας, και όχι ποτέ κακό απέναντι σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει σε κοινωνία, εύχομαι να το βρούμε. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Το έγραψα με πολύ αγάπη, όντως το 2019 πέρασε πολλά. Αυτό το έργο πέρασε, άντεξε κορονοϊούς, άντεξε απώλειες και συνέχισε το ταξίδι του, και με τιμά ιδιαίτερα που το ταξίδι του το φέρνει και εδώ στην Κύπρο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Και καλή θέαση. Όπως είπαμε, Νικήτα, αύριο είναι η παράσταση, η πρεμιέρα της παράστασης. Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα δίνονται παραστάσεις, και παραστάσεις θα υπάρχουν και στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας. Ευχαριστούμε τον κύριο Καπουτσίδη και εσένα, Δημήτρη Κώστα. Καλό βράδυ και στους δύο.